Φίλες και φίλοι, γεια σας. Απόψε επιστρέφουμε σε μια κατηγορία θεμάτων αγαπημένη δική μας και δική σας από ό,τι διαπιστώνουμε, τα ιατρικά. Θα συζητήσουμε συγκεκριμένα για τις πολιτικές πρόληψης του σακχαρώδους διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο μόνο αριθμοί που και αυτοί κάνουν επιβεβλημένη τη συζήτηση αλλά και τη δική σας πίστη στη συγκεκριμένη εκπομπή. Για να την παρακολουθήσετε, εννοώ, να μείνετε στην παρέα μας, είναι ότι ο διαβήτης είναι η τέταρτη αιτία θανάτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι από τη δεκαετία του 80 η παχυσαρκία, η οποία συνδέεται με την τύπου 2, με τον τύπου 2 διαβήτη, αυξάνεται, έχει τριπλασιαστεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του 80. Αφορμή για την απόψινή μας συζήτηση, πήραμε από μια ερώτηση σχετικά με τις πολιτικές γύρω από το σακχαρώδη διαβήτη που υπέβαλε η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Καλώς ήρθατε. Στην παρέα μας δύο ακόμη εκλεκτές κυρίες και πολύ σημαντικό νομίζω είναι που βρίσκονται μαζί μας. Η κυρία Μαριάννα Μπενρουμπή, διαβητολόγος και διευθύντρια του διαβητολογικού της Πολυκλινικής Αθηνών, με πολύπλευρη δραστηριότητα γύρω από το χώρο. Και η κυρία Χρυσή Καρύδη, εκδότρια. Προτιμάτε αυτό τον τίτλο και όχι τόσο τις θητεύσεις σας στο κοινοβούλιο? Όχι. Αυτός είναι ο τίτλος μου από το κοινοβούλιο, είναι περαστική. Εσείς είστε και μαραθωνοδρόμος της προσπάθειας. Είμαι βετεράνος. Είστε βετεράνος. Καταπληκτικός ο τίτλος που δίνετε στον εαυτό σας. Είναι μεγάλη η προσπάθεια. Θα δούμε πώς ζουν οι άνθρωποι που υφίστανται τη δοκιμασία του σακχαρώδους διαβήτη. Είναι δύο τύπων. Για όσους δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, θα μας τις πει η καθήλυνα αρμόδια, η κυρία Μπενουρμπή, σε λίγο. Αλλά ας αρχίσουμε από την ερώτηση που υποβάλλατε, κυρία Γιαννάκου. Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο, ή οι λόγοι για τους οποίους την υποβάλλατε? Θα πρέπει να σας πω ότι στο διάστημα αυτό ζήτησαν να με δουν πάρα πολλές οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Οικογένεια για το Διαβήτη και άλλες οργανώσεις και επιστημονικές οργανώσεις, ώστε να προωθήσουμε και μέσα στις δημοσιονομικές προοπτικές του 13-20 και με στρατηγική του 20-20 στα πλαίσια των θεμάτων δημόσιας υγείας, διότι ο διαβήτης τύπου 2 αγγίζει το κομμάτι δημόσια υγεία. Είναι τρόπος ζωής, ποιότητα ζωής κλπ. Αλλά και πώς μπορούμε να προωθήσουμε την έρευνα γύρω από το διαβήτη τύπου 1. Όπου εκεί υπολειτουργεί το πράγμα. Ο Επίτροπος κύριος Τσιόλος απήντησε πράγματι ότι ακόμα δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα για το διαβήτη τύπου 1. Αλλά για το διαβήτη τύπου 2, μεταξύ 2002 και 2006 διατέθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ και ακόμα 125 εκατομμύρια ευρώ στο κομμάτι τεχνολογία και έρευνα. Παραδεχόμενος βέβαια ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Επίσης, το ερώτημα αφορούσε και στη χορήγηση των φαρμάκων και των μέσων για να αντιμετωπίσουν οι διαβητικοί το πρόβλημά τους. Αλλά εκεί η Επιτροπή απαντά ότι αυτό είναι αποκλειστικά ζήτημα κρατικής μέριμνας. Είναι τα κράτη-μέλη που αποφασίζουν για τις τιμές, τις διαδικασίες, καθώς και για το ποσοστό συμμετοχής των ασθενών. Αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, διότι εδώ πρόκειται για ένα χρόνιο νόσημα που χρειάζεται συνεχή στήριξη. Είναι κάτι δηλαδή που κοστίζει. Δεν είναι κάτι χωρίς κόστος και νομίζω ότι η κυρία Μπενρουμπή τα ξέρει καλύτερα και θα μας τα πει. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε αυτό που είπατε για όσους δεν το ξέρουν, ότι η δραστηριοποίηση της Ένωσης στα θέματα υγείας αφορά τη δημόσια υγεία. Εκεί και έχει αρμοδιότητα. Περισσότερο. Όμως υπάρχουν και προγράμματα, δηλαδή στο κομμάτι έρευνα και αλλού, υπάρχουν προγράμματα που αφορούν και άλλους τομείς. Πάμε σε άλλο χαρτοφυλάκι. Η δημόσια υγεία, επειδή πρόκειται για ζητήματα που έχουν και διασυνοριακό χαρακτήρα και μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, επιλαμβάνεται η Ένωση από κάθε πλευρά, δηλαδή από πλευρά εσωτερικής αγοράς, από την πλευρά της δημόσιας υγείας, ως έννοιας, της προστασίας των πολιτών και τα λοιπά, της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος. Δηλαδή όλες οι πολιτικές συγκλίνουν, διότι αυτές οι πολιτικές είναι οριζόντιες πολιτικές.
αγγίζουν όλους τους τομείς δράσης. Κυρία Μπερνουμπή, πρωτού προχωρήσουμε, για όσους δεν γνωρίζουν τη διαφορά του διαβήτη τύπου 1 με το διαβήτη τύπου 2, θα θέλετε να μας πείτε? Καταρχήν να πούμε ότι διαβήτης σημαίνει αυξημένο ζάχαρο. Το λέμε γιατί πολλές φορές λέει κάποιοι, ακούμε και λένε έχω ζάχαρο, δεν έχω διαβήτη. Άρα... Ναι, το λένε έχω λίγο ζάχαρο, δεν έχω διαβήτη. Διαβήτη σημαίνει αυξημένο ζάχαρο. Στο διαβήτη τύπου 1 έχουμε πλήρη καταστροφή των β' κυττάρων. Αυτά είναι τα κύτταρα που φτιάχνουν την ινσουλίνη στο πάγκρας, πάρα πολύ απλά. Για λόγους που δεν ξέρουμε ακόμα, φαίνεται ότι είναι αυτοάνωσος νόσος, αλλά γιατί γίνεται αυτό, γιατί δηλαδή ξαφνικά ο οργανισμός τα βάζει με τον εαυτό του και καταστρέφει τα β' κύτταρα, δεν το ξέρουμε. Και εκεί μπαίνει το θέμα ότι χρειάζονται πολλά λεφτά για έρευνα, για να διαπιστωθεί η αιτία του διαβήτη τύπου 1. Δεν έχει μεγάλη κληρονομικότητα, δηλαδή στο γενικό πληθυσμό, αν μια γυναίκα έχει διαβήτη τύπου 1 σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, θα έχει πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού που θα εμφανίσει το παιδί της διαβήτη. Μπορεί δηλαδή στο γενικό πληθυσμό να είναι 2 με 3% στο διαβήτη τύπου 0,6 με 2% στο γενικό πληθυσμό. Εάν η μάνα έχει διαβήτη τύπου 1, αυτό φτάνει το 3%, 4%. Δεν είναι παραπάνω. Αντίθετα, ο διαβήτης τύπου 2, που μπορεί να μην χρειάζεται μεν στην αρχή τουλάχιστον ινσουλίνη, και γι' αυτό καμιά φορά πιστεύει ο κόσμος ότι επειδή δεν κάνει ινσουλίνη είναι ένα μικρό ζαχαράκι. Δεν ισχύει έτσι. Ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος πάει να γίνει πανδημία και έχει υπολογιστεί από το IDF, το International Diabetes Federation, τη Διεθνή Οργάνωση για το Διαβήτη, ότι σήμερα έχουμε 260 εκατομμύρια στον κόσμο, τα οποία το 2020 θα φτάσουν τα 333 εκατομμύρια με διαβήτη τύπου 2, οφείλεται και σε κληρονομικούς λόγους, υπάρχει μια προδιάθεση, αλλά κυρίως φαίνεται ότι η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής. Και μιας παχυσαρκίας που και αυτή με τη σειρά της εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν νησίδες υγιεινού τρόπου ζωής, η Ασία συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Ναι, στην Ασία και στην Κίνα φαίνεται, τελευταία υπάρχει μια μελέτη για την Κίνα, ότι αρχίζει και εμφανίζεται σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, σε χώρες οι οποίες με το που ανεβαίνει το βιωτικό του επίπεδο, έχουμε και εκεί έχουμε εμφάνιση διαβήτη τύπου 2. Είναι ενδιαφέρον ότι στην Κίνα, ανεβαίνοντας το βιωτικό επίπεδο, τελικά πέφτει και με ένα περίεργο τρόπο. Αλλά και ειδικά στην Κίνα, επειδή φαίνεται ότι είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά, είναι γιατί ένας καλός Κινέζος δεν έχει κανένα παιδί και ένας καλούτσικος Κινέζος έχει μόνο ένα παιδί. Το ένα παιδί, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Σε μια εποχή που οι Κινέζοι αποκτούν χρήματα και μπαίνουν σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Και το ανησυχητικό είναι ότι βλέπουμε και ακόμα και στην Ελλάδα, το λέω και ακόμα περισσότερο στην Αμερική, διαβήτη τύπου 2 σε παιδιά και εφήβους. Αυτό δεν υπήρχε. Δηλαδή ο διαβήτης τύπου 1 αφορούσε, και γι' αυτό λεγόταν νεανικός ή παιδικός διαβήτης παλαιότερα, δεν ισχύει αυτό, λέμε τύπου 1, τύπου 2, αλλά αφορούσε ο διαβήτης τύπου 2 τους ηλικιωμένους. Τα τελευταία χρόνια αφορά νεότερες ηλικίες, αλλά παιδιά και έφηβους με διαβήτη τύπου 2 δεν το ξέραμε. Και τώρα υπάρχει αυτό σαν εμφάνιση. Ο τύπου 2 εκδηλωνόταν με την αύξηση του βάρους που παρατηρείται όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, ακριβώς. Αλλά προφανώς επειδή τώρα τα κιλά συσσωρεύονται... Επειδή είναι πολύ νωρίτερα και πολύ μεγάλη η παχυσαρκία, εμφανίζεται νωρίτερα. Κυρία Καρύδη, πώς είναι να ζει κανείς με μια τέτοια κατάσταση, γιατί είναι ένα χρόνιο νόσημα, δεν είναι κάτι που θα τελειώσει σήμερα, αύριο? Όχι, δεν θα τελειώσει. Εγώ το αντιμετώπισα... Αν κρίνω από εσάς, είναι έως και εύκολο, αλλά... Τίποτα δεν είναι εύκολο. Μιλήστε μου για το βίωμά σας. Όχι, τίποτα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Εγώ εμφάνισα το διαβήτη στα 19 μου χρόνια. Δεν ήταν ούτε νεανικός, ούτε... Ήταν διαβήτης τύπου 1, βεβαίως. Και έμαθα, έστω και σε αυτή την ηλικία, δεν ήμουν και τόσο μικρή, ότι η ζωή έχει και τα καλά και τα κακά. Ο διαβήτης δεν εμπίπτει στα καλά. Είναι κάτι καλύτερα να μην σου συμβεί. Άμα σου συνέβη όμως,
δεν είναι και λόγος να το βάλεις κάτω. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος, το σπουδαιότερο πράγμα για να αντιμετωπίσεις το διαβήτη είναι να το αποδεχθείς. Όπως όλες τις κακές, όλα τα κακά που συμβαίνουν. Αν το αποδεχθείς, αποδεχθείς ότι σου συνέβη αυτό, δεν είναι πάντα εύκολο. Προσαρμόζεις και τη ζωή σου στις απαιτήσεις του. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι επειδή το έπαθα στα 19, σε ένα μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε το χαρακτήρα μου. Είμαι ένας πάρα πολύ πειθαρχημένος άνθρωπος. Ενδεχομένως να μην ήμουνα αν δεν το είχα αυτό. Δεν αργώ ποτέ στα ραντεβού μου. Είναι πιο δυνατό από μένα. Επειδή ακολούθησα αυτό το πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, ήμουνα πάρα πολύ προσεκτική. Χάρη σε αυτή τη φοβερή πειθαρχία, απέκτησα δύο παιδιά και δύο εγγονές που έχω. Να τα χαίρεστε όλα. Είχα μία... Πέτυχα οτιδήποτε έβαλα σαν στόχο. Διήθηνα ένα εκδοτικό οίκο, έγινα βουλευτής. Τώρα είμαι γιαγιά, πάω στις παιδικές χαρές. Δεν με εμπόδισε σε τίποτα στη ζωή μου. Υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούσα τις οδηγίες της κυρίας Μπερουπή. Όχι από 19 χρονών. Όχι από 19 χρονών. Αλλά μπήκε πολύ σύντομα. Όχι, γιατί τότε έχουμε άλλο ένα ιατρικό θαύμα. Όχι. Αλλά μπήκε πολύ, πολύ γρήγορα μπήκε στο παιχνίδι και θέλω, όσο αν μπορώ να επεκταθώ λίγο παραπάνω, να πω ότι ένα μεγάλο ρόλο παίζει η αποδοχή και η πειθαρχία και έναν ακόμα μεγαλύτερο η σχέση που αποκτάς με το θεράποντα γιατρό. Γιατί ακριβώς επειδή είναι ένα ανίατο νόσημα, εκεί είναι μια σχέση ζωής. Έχεις μακροχρόνια σχέση και με τον γιατρό σου. Είναι μια σχέση ζωής. Δεν είναι έχω σχολικό διαιτητή, πάω σε ένα χειρουργό, μου τη βγάζει, δεν θα τον ξαναδώ ποτέ. Σε στηρίζει και ψυχικά, έτσι δεν είναι ο. Εξαρτάται από τον γιατρό. Δεν μου συνέβη. Στην καλύτερη περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση. Μιλάμε για ιδεατές καταστάσεις. Ναι. Η ιδανική κατάσταση είναι αυτή. Μια σχέση εμπιστοσύνη και αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμού. Δεν φτάνει να την έχεις μόνο εσύ προς τον γιατρό. Πρέπει να τη δείχνει και ο γιατρός προς εσένα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Γιαννάκου, πώς θα κρίνατε τη δραστηριοποίηση της Ένωσης σε σχέση με την υπόθεση σακχαρώδης διαβήτης? Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς ανατρέξει στη δράση, βέβαια δεν έχει εντοπισμένη πάνω στο σακχαρώδη διαβήτη, είχε ας πούμε πολιτικές και έχει για την παχυσαρκία. Παραδείγματος χάρη. Βέβαια, είναι και άμεσα και άμεσα. Βεβαίως. Η προσέγγιση αυτή. Και βέβαια, παρόμοια προγράμματα είχαμε και εμείς. Δηλαδή, εγώ στο Υπουργείο Παιδείας είχα αποδεχθεί προτάσεις για τέτοια προγράμματα, για τα θέματα της παχυσαρκίας, για την προσπάθεια μέσα από τα σχολεία κτλ. Πολλές φορές παρόμοια προγράμματα γίνονται άλλοτε αλλού, είναι ημι επιστημονικά και ημι κοινωνικά, αν θέλετε. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ένωσης ένα μόνο συγκροτημένο πρόγραμμα. Ρόλο βέβαια σημαντικό παίζουν οι ενώσεις διαβητικών, οι γονείς των παιδιών με διαβήτη τύπου 1, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επιστημονικό κόσμο, διαβητικούς κλπ. Διότι η σχέση, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Καρύδη, η σχέση του διαβητικού με τον γιατρό του είναι for life, είναι για όλη τη ζωή. Και επομένως μέσα σε αυτούς που προωθούν αυτή την προσπάθεια είναι ταυτόχρονα και οι γιατροί και οι ασθενείς και οι γονείς τους και άλλοι ενδιαφερόμενοι και κοινωνικοί φορείς κλπ. Σίγουρα ένα πράγμα έχει σημασία σε αυτό. Πρέπει να ξεπεραστεί ο διαβήτης. Θεωρεί το στίγμα κι αυτός. Βέβαια. Δηλαδή, ακούγατε κάποιον ο οποίος εκνευριζόταν, ας πούμε, και έλεγε μία λέξη παραπάνω και έλεγε «Α, αυτός έχει ζάχαρο». Έλεγε ο τάδε ανόητος και αφελής απ' έξω. Έχουμε τόσες άλλες αιτίες να λέμε μια κουβέντα παραπάνω που νομίζω ότι το ζάχαρο ίσως είναι ό,τι λίγο. Κανείς δεν περίμενε. Μου έτυχε να κάνω δύο γάμους. Αλλά πριν κάνω τον πρώτο, λέγανε την κακομοίρα. Διαβητική, ποιος θα την παντρευτεί? Ναι. Εντάξει, και πριν από πάρα πολλά χρόνια. Καλά τώρα, όχι. Είναι 38 χρόνια. Αυτό έχει αρχίσει να ξεπερνιέται. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αρχίσει να ξεπερνιέται, γιατί αν δεν ξεπεραστεί αυτός ο φόβος και έννοια του στίγματος,
θα πάει αργότερα στο γιατρό, βεβαίως, θα κάνει λάθη, θα ντρέπεται να το πει στους συγγενείς, θα κατηγορείται από την οικογένεια ότι φταίει διότι κληρονομικό το τρόπο τα παιδιά κτλ. Δηλαδή όλα αυτά, και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που υπάρχει ακόμα πολλή συνωμοσιολογία γύρω από τις ασθένειες και... το βλέπετε, δηλαδή πάει κάποιος στο γιατρό και μετά πάει σε άλλους 10 για να επιβεβαιώσει και στο τέλος ξαναγυρίζει στον πρώτο. Υπάρχει αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα και αυτή η μανία. Μα είναι δυνατόν να φταίει κανείς γιατί ασθενεί από κάτι. Δηλαδή, όχι, αν έχει κάνει αλλά θέλω να πω, να ασθενούν από κάτι, ναι, είναι ένοχος. Θέλω να πω ότι έχουν γίνει καταρχήν πολύ μεγάλα βήματα στην ιατρική. Παραδείγματος χάρη, στίγμα ήταν επί χρόνια και ίσως εξακολουθεί σε ορισμένους κύκλους να είναι η ψυχική νόσος. Όμως αν δει κανείς τα άλματα που έχει κάνει η ψυχιατρική, τα οποία είναι εκπληκτικά, μα είναι εκπληκτικά, είναι εκπληκτικά. Μα υπάρχουν και... άνθρωποι οι οποίοι δικάζουν στην έδρα του δικαστηρίου, είναι οπουδήποτε κλπ. Και έχουν κάποιο ψυχικό νόσημα το οποίο αντιμετωπίζεται, παρακολουθούνται συνεχώς κτλ. Δεν σημαίνει ότι θα τους βγάλουμε έξω από την κοινωνική ζωή. Λοιπόν, η πρώτη προσπάθεια είναι να σπάσει αυτό το ταμπού και ο καθένας ο οποίος έχει το πρόβλημα να βρει το γιατρό του, να το αντιμετωπίσει σωστά, να πάρει τις σωστές συμβουλές, να μην τον κατηγορεί το περιβάλλον, να μην τον ειρωνεύεται το περιβάλλον, να μην πάσχει εντός εισαγωγικών από δυσιδαιμονίες το περιβάλλον αυτό, για το περί τίνος πρόκειται, το οποίο το είπε ήδη έμεσα η κυρία Καρύδη. Έτσι ήταν. Όχι, πριν έτσι πολλά ήταν. Χρόνια. Εγώ το έζησα πάρα πολύ άντε. Είναι πριν, έχουν περάσει 38 χρόνια. Έχει αλλάξει και η ελληνική κοινωνία και η αντίληψη των κόσμων. Αλλά το έζησα στο πετσί μου που λένε. Το αρρώσει και τις πρόοδους. Γίνανε τρομερές ακόμα και στο διαβήτη. Πριν από 38 χρόνια δεν υπήρχαν τα στυλό της ινσουλίνης. Με τα μπουκαλάκια. Ήταν κάτι μπουκαλάκια με ένα γυαλάκι ευτελέστατο που αν το ακουμπούσεις στο μάρμαρο του μπάνιου και έκανε έτσι, έσπαγε. Με το ζόρι πρόλαβα τις σύριγγες μίας χρήσης. Όχι τα στυλό. Έχουν γίνει μεγάλες πρόοδες. Ούτε μηχανάκια μετρήσεως του ζαχάρου είχαμε. Την κόρη μου όταν τη γέννησα δεν υπήρχαν μηχανάκια. Στο γιο μου είχαν βγει. Αλλά πήγαινα στο μικροβιολόγο για ανάλυση. Το ερώτημά μου αφορούσε περισσότερο το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση, ποια είναι η πρόοδος η δική της σε σχέση με τις πολιτικές αυτές. Είτε στην έρευνα, είτε στις εκστρατείες πρόληψης. Αυτό εννοούσα. Και... Η Ένωση βέβαια δεν κάνει κατευθείαν η ίδια. Ναι. Αυτά περνούν μέσα από προγράμματα. Και κατευθείαν, τα οποία δίνονται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεγάλα προγράμματα που προκυρήσονται, αλλά και προγράμματα που περνούν μέσα, παραδείγματος χάρη, από το ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτό που θεωρείται τέταρτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολλές φορές το επίπεδο των χρημάτων της Ένωσης ξοδεύονται χρήματα για μελέτες χωρίς αποτέλεσμα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ως Υπουργός Παιδείας δεν βρήκα ούτε μία σελίδα από τα χρήματα που είχαν δοθεί σε συνεργασία με τη ΓΕΓΕΤ, με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ούτε μία σελίδα να έχει έρθει από τα πανεπιστήμια από οποιαδήποτε έρευνα. Και όταν ανεζήτησα στη Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, αυτά που βρήκα ήταν αντιγραφές κοινοτικών κειμένων για να παίρνουν χρήματα κάποιοι. Γι' αυτό και ακριβώς με τον κύριο Σιούφα κάναμε αυτό το νόμο, όπου το Υπουργείο Παιδείας πήρε πολύ μεγάλες αρμοδιότητες, για να έχει και μια εποπτεία των πανεπιστημίων, αλλά και για να χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της έρευνας στην πολιτική του. Όταν δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια, παραδείγματος χάρη για την παχυσαρκία, πρέπει να έχουμε μετρήσιμους στόχους, να δούμε. Πέτυχε αυτό που κάνουμε, δεν πέτυχε, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Πώς θα σώσουμε χρήματα ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε επωφελώς. Ποια έννοια έχει να κάνουμε μια έρευνα, λοιπόν, τα πορίσματά της δεν τα χρησιμοποιούμε. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ουσιαστικά. Γιατί τα χρήματα αυτά δεν είναι λίγα, 200 εκατομμύρια ευρώ και 125 για τα 4 χρόνια, 325 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που πολλές φορές δεν γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών είναι ο συντονισμός. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε κοινή αγροτική πολιτική. Την ίδια στιγμή έχουμε περιφερειακή πολιτική μέσα από το ΕΣΠΑ. Πάμε να φτιάξουμε διάφορους αναπτυξιακούς μηχανισμούς στην περιφέρεια. Αν αυτό ήταν συντονισμένο
Και είχαμε την κοινή αγροτική πολιτική, το εργοστάσιο τυποποίησης δίπλα, την προσπάθεια για την κατευθείαν εξαγωγή και χίλια δυο άλλα πράγματα, θα ήταν αλλιώς η κατάσταση. Αυτό που μας κάνει να ξοδεύουμε χρήματα χωρίς να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, συμβαίνει σε όλες τις χώρες, είναι πως δεν υπάρχει ένας γενικότερος συντονισμός, μια οριζόντια δηλαδή προσέγγιση του πράγματος, ώστε όλα να κατατείνουν εκεί. Δηλαδή να αναλυθεί μια προσπάθεια, παραδείγματος χάρη, για ένα χρόνο για να διαδοθεί αυτό που είπαμε. Ότι δεν είναι στίγμα, ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς, πρέπει να γίνει αυτό, τα θέματα της παχυσαρκίας κλπ. Και στο τέλος να δούμε αν η προσέγγιση αυτή μας έχει αποφέρει κάτι. Και ταυτόχρονα να προσφέρουμε τους μηχανισμούς πρωτοβάθμιας φροντίδας. Που εκεί είναι και το σημαντικότερο. Σε όλα τα κοινοτικά προγράμματα λοιπόν, πολλές φορές χάνονται χρήματα στη διαδρομή, δεν τα τρώει κάποιος, καταλαβαίνετε, εκπροθέσεως. Χάνονται χρήματα και δεν έχουμε μετρήσιμους στόχους, επειδή διάφοροι φορείς, ακόμη και η κοινωνία των πολιτών, ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, κάνουν τα προγράμματά τους, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, αν είναι σωστή, δεν δημιουργεί αυτό που λέμε best practices. Βέλτιστες πρακτικές. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε βέλτιστες πρακτικές που είναι σε μια άλλη χώρα που πέτυχαν, να τις δοκιμάσουμε και εδώ και να βγάλουμε αποτελέσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις με τις βέλτιστες πρακτικές βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή τα σιτάρια μας είναι γεμάτα μελέτες. Σε πολλές περιπτώσεις ξοδεύονται χρήματα για μελέτες και περιφερόμενους μελετητές. Λοιπόν, τέθησαν πάρα πολλά ζητήματα και στο επίπεδο της έρευνας και στο καθαρά ιατρικό. Εσείς είστε ο άνθρωπος που όλοι φωτογράφησαν ως ό,τι πιο πολύτιμο, δηλαδή ο διαβητολόγος, ο καλός διαβητολόγος, ο διαβητολόγος φίλος, θα μπορούσα να πω, για μια ζωή που βρίσκεστε κοντά σε νέους και μεγαλύτερους ανθρώπους. Ποια είναι η δική σας εικόνα, η εικόνα καλή και ολοκληρωμένη με σίγουρη, για το διαβήτη στη χώρα μας? Καταρχήν να πω ότι δεν υπάρχει επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα που να λέει πόσοι είναι οι ασθενείς με διαβήτη. Το έψαχνα, πρέπει να σας πω. Δεν υπάρχει καμία μεγάλη μελέτη. Τώρα συζητάει να κάνει διαβητολογική εταιρεία και ψάχνει να βρει ποια τα λεφτά να τη χρηματοδοτήσει, γιατί πρέπει να είναι μια σοβαρή μελέτη που θα γίνει σε όλη την Ελλάδα με ένα τυχαίο δείγμα, με αιμοληψίες για να δούμε πόσοι είναι που έχουν προδιάθεση και πόσοι είναι, και δεν το ξέρουν, πόσοι είναι που έχουν διαβήτη και δεν το ξέρουν και πόσοι είναι οι άνθρωποι που έχουν διαβήτη. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βγαίνεις να μιλήσεις με ξένους και σου λένε πόσοι είναι οι διαβητικοί στη χώρα σας, είναι στο περίπου 700.000, 800, και αυτό προσπαθείς να το συμπεράνεις από τον αριθμό των φιαλιδίων που ξοδεύονται από ινσουλίνη εμέσως και μέσα από εταιρείες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτον, να γίνει μια καταγραφή. Δεύτερον, να υπάρχει ένας τρόπος να καταγραφούν οι επιπλοκές των ασθενών με διαβήτη, διότι ξοδεύονται λεφτά και στοιχίζει η θεραπεία του διαβήτη, αλλά φαίνεται από χώρες που έχουν γίνει αυτές οι μελέτες ότι αυτό που στοιχίζει πολύ περισσότερο και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε χρήμα είναι οι επιπλοκές του διαβήτη. Λοιπόν, και είναι πάρα πολλές αυτές. Και είναι πάρα πολλές. Εάν δηλαδή το πόσο στοιχίζει το να πάρει κανείς κάθε χρόνο να παίρνει ένα ζευγάρι ειδικά παπούτσια εάν είναι υψηλού κινδύνου και αν αυτά κάνουν 200 ευρώ, δεν θα το συγκρίνει με το πόσο κάνουν τα κανονικά παπούτσια, αλλά ποιο θα είναι το κόστος εάν υποστεί ακροατηριασμό. Με αυτό συγκρίνεται. Το πόσο στοιχίζει το να κάνει φλουραγγιογραφία και το να έχει πρόσβαση σε οφθαλμίατρο θα συγκριθεί με το πόσο θα στοιχίσει εάν χάσει το φως του. Αυτά δεν έχουν μελετηθεί. Από εκεί και πέρα συμφωνώ και ότι πιστεύω δηλαδή ότι όχι μόνο στο διαβήτη, αλλά σε κάθε ιατρική σχέση είναι καθοριστική στη θεραπευτική αξία, όχι στο να έχουμε μια καλή σχέση ή όχι, σαν θεραπευτικό εργαλείο η σχέση γιατρού-αρρώστου. Στα δε χρόνια νοσήματα, ακόμα περισσότερο,
Γιατί ο ασθενής καλείται να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Αυτό σημαίνει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες να είναι motivated, να κινητοποιηθεί για να αλλάξει ορισμένα πράγματα στη συμπεριφορά του. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο μέσα από οδηγίες που θα του δώσει ο γιατρός. Πρέπει να αποκτήσει τη δύναμη αφενός, τη διάθεση να θέλει να το κάνει. Και θα έλεγα ότι το βασικότερο που πρέπει να μάθουν και που δεν ξέρουν οι επαγγελματίες υγείας οι περισσότεροι, από εκεί θα άρχιζα, είναι να ακούνε τον άρρωστό τους. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Γενικότερα. Γενικότερα. Αυτό όμως προϋποθέτει και ότι θα υπάρχει και ο χρόνος και ο χώρος. Δηλαδή δεν μπορεί όταν τα ιατρία μας στα νοσοκομεία είναι έτσι όπως είναι και λειτουργούν όπως λειτουργούν, να ακόμα και αν ξέρει τι σημαίνει ακούω τον ασθενή μου, πολλές φορές δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει το χρόνο, δεν έχει το χρόνο, δεν έχει το χώρο, δεν έχει τη δυνατότητα. Λοιπόν, αν μιλάμε για τη μετώπιση χρόνιου νοσήματος, μιλάμε για ένα πακέτο που έχει να κάνει με την νοσηλεύτρια, που πρέπει να είναι ειδική νοσηλεύτρια, που θα εκπαιδεύσει τον άρρωστο, να έχει να που κάνει με τον γιατρό. Εμείς σαν διαβητολογική εταιρεία έχουμε φτιάξει μία ομάδα μελέτης θεραπευτικής εκπαίδευσης, που έχει σαν στόχο να εκπαιδεύει τους επαγγελματίες υγείας στο πώς να εκπαιδεύουν τους ασθενείς, γιατί εκπαιδεύω δεν σημαίνει ότι παρέχω γνώσεις. Είναι πολλά πράγματα πολύ πιο σύμπλοκα από απλώς του λέω κάποια πράγματα. Σας πω κάτι, ο έφηβος δεν περιμένει να έρθει σε μένα να του πω τα καινούργια. Μπαίνει στο ίντερνετ και τα έχει μάθει αμέσως. Άλλο πράγμα περιμένει από το γιατρό. Του μαθαίνετε πώς να τα εφαρμόσει. Και γιατί. Πώς να τον βοηθήσω, πώς να τον βοηθήσω αυτό που είπε και η κυρία Καρύδη να αποδεχθεί, τι σημαίνει αποδέχομαι. Αυτό που σου λέει είναι ότι εγώ δεν θέλω να με λυπούνται. Πολύ σωστά είπατε, έχει αρχίσει να αλλάζει στην Ελλάδα. Δεν έχει αλλάξει. Όχι, τελείως όχι. Δεν έχει αλλάξει. Και μη γελιόμαστε, δεν είναι και εύκολο να αλλάξει. Όταν η αγορά εργασίας είναι τόσο στριμωγμένη, το να δηλώσεις ότι εγώ έχω και διαβήτη. Ανισόπιτη θα προσέθετα. Που σημαίνει για τον εργοδότη ενδεχομένως, α, θα παίρνει περισσότερες άδειες, α, θα αρρωσταίνει πιο συχνά. Ναι, ναι, βεβαίως. Και άρα θα μου λείπει, ας πάρω κάποιον άλλο. Έμεσος αποκλεισμός. Έμεσος αποκλεισμός. Δεν είναι τόσο εύκολο να του πεις, πήγαινε και εσύ να το πεις και να είσαι και περήφανος γι' αυτό. Αυτό νομίζω το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες πληθυσμού. Ναι, και νομίζω ότι δεν υπάρχει ο απόλυτα υγιής άνθρωπος. Δηλαδή αναζητείται ακόμη, ναι, και θα τον φοβόμαστε να τον συναντήσουμε. Στην ηλικία μιλάμε για ηλικίες που είναι πολύ νέες. Ναι. Μιλάμε για αυτούς που είναι 23, 24, 25 ετών. Εκεί το να έχεις διαβήτη μπορεί να είναι ένας λόγος. Δεν θα έπρεπε, γιατί το να έχεις διαβήτη δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι όπως όλοι οι άλλοι. Εδώ αποκλείονται παχύσαρκοι άνθρωποι από δουλειές που δεν έχουν κάτι εντοπισμένο, δεν έχουν κάποιο. Ναι, γιατί και η παχύσαρκία, τουλάχιστον η κακοήθηση, θεωρείται νόσημα. Ναι, άρα θέλω, γι' αυτό έλεγα ότι είναι λίγο αδυσόπιτη η αγορά εργασίας πολλές φορές. Όντως είναι αδυσόπιτη και από την άλλη πλευρά βέβαια. Το να γνωρίζουν στην εργασία σου ότι έχεις κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο δεν είναι κακό. Γιατί μπορεί κάτι να σου συμβεί. Μπορεί να είναι και σωτήριο. Και πρέπει να είναι, μπορεί να είναι σωτήριο. Κάτι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αλλά υπάρχουν ακόμα δυσιδαιμονίες στην Ελλάδα, το καταλαβαίνετε. Κρύβονται. Τις εγώ βλέπω, θα σας πω κάτι. Όταν θυμάμαι, όταν κάναμε εξωτερικά ιατρία και είχαμε τους αρρώστους. Νέους ανθρώπους που είχαμε βάλει ψυχοσική συνδρομή, μια διάγνωση. Τέλος πάντων. Η κυρία Γιαννάκου είναι ψυχίατρος για τους νεότερους ή για όσους το έχουν ξεχάσει, γιατί είστε τόσο δυναμική στα πολιτικά σας. Σχιζοφρένεια, ξέρω και λοιπά, που είναι μια νόσος που αντιμετωπίζεται σήμερα και μάλιστα με αγωγή, όχι πια με τις χούφτες στα χάπια, αλλά με long acting φάρμακα, με μια ενεστομίνα και χιλιάδιο άλλα πράγματα. Τους συμβουλεύαμε ότι θα πάτε στο χωριό, δεν πρέπει να κόψει τα φάρμακα. Εάν τυχόν και το παιδί θέλει να παντρευτεί, θα έρθετε πάλι σε εμάς να μιλήσουμε κτλ. Η πρώτη ενέργεια που γινόταν μόλις πήγαιναν στο χωριό ήταν να παντρέψουν το παιδί.
Και βεβαίως η αποκάλυψη γινόταν σε λίγο μετά το γάμο και έρχονταν οι συγγενείς της νύφης, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει τέτοιες σκηνές, όλοι να σκοτώσουν τον γιατρό. Φταίει ο γιατρός για την υπόθεση αυτή. Θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς ντρέπονταν και επειδή δεν ήθελαν να αφήσουν περιθώριο χρόνο να μαθευτεί, έκαναν μια ενέργεια τέτοια η οποία δημιουργούσε δυστυχία σε ένα πολύ μεγαλύτερο περιβάλλον. Και στο χωριό, για να κουκουλώσουμε το πρόβλημα. Ακριβώς. Υποτιθέμενο πρόβλημα. Αντίθετα, όταν ξέρεις το πρόβλημα ενός ανθρώπου, σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν, ξέρεις και την αντιμετώπιση του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν το πρόβλημά τους. Ή επιλέγουν να το αγνοήσουν. Ή και επιλέγουν να το αγνοήσουν. Διάβαζα ένα μεγαλύτερη προκατάληψη που υπάρχει ακόμα και που στοιχίζει πάρα πολύ σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 είναι η ινσουλίνη. Ναι. Μόλις πείσεις σε κάποιον να αρχίσει ινσουλίνη, δεν θέλει να αποδεχτεί ότι έχει διαβήτη. Όχι, δεν θέλω να κάνω ινσουλίνη. Και δεν είναι το τρύπημα, γιατί τώρα βγήκανε καινούργια φάρμακα τελευταίας γενιάς, τα λεγόμενα GLP-1, τα οποία γίνονται ενέσιμα. Δεν είναι ινσουλίνη. Του λες λοιπόν ότι μπορεί να κάνεις αυτό, θα σε βοηθήσει και να δυνατήσεις και όλα αυτά. Ναι, να το κάνω. Αρκεί να μην είναι ινσουλίνη. Ναι. Γιατί δεν είναι αυτό? Γιατί η ινσουλίνη ταυτίζεται με τον σαχαροδιαβητικό. Αυτό τον ενοχλεί ίσως. Όχι. Θεωρεί πρώτον ότι είναι, ότι μόλις αρχίσει η ινσουλίνη σημαίνει ότι έφτασε στο τελευταίο στάδιο του διαβήτη και από εκεί και πέρα δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Και θα φτάσει, άμα δεν μπορεί να ρυθμιστεί και με αυτό θα πεθάνει. Θεωρεί ότι επειδή αυτή έχει στο νου του ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι, επειδή τους λείπει εντελώς η ινσουλίνη, πρέπει να την κάνουν φόρους ζωής. Επειδή τους λείπει. Ναι. Λέει λοιπόν, μα βλέπω και αυτούς που αρχίσανε και χρειάζεται και τη συνηθίσανε και είναι σαν τους χρήστες. Μα χρειάζεται να την κάνει όλη του τη ζωή. Και δεν καταλαβαίνει ότι την κάνει όλη του τη ζωή. Δεν καταλαβαίνει, δεν το ξέρει. Γιατί του λείπει. Γιατί του λείπει, όχι γιατί τη συνήθισε. Και χάρη στην έρευνα και στην ιατρική, αυτό είναι πολύ απλό. Δηλαδή, παίρνεις κάτι που σου λείπει. Ακριβώς. Και τουλάχιστον όπως κάποιος σε άλλες χώρες, στις βόρειες χώρες, αντίθετα, η στάση έναντι της ινσουλίνης είναι πολύ θετικότερη από την στάση έναντι των φαρμάκων. Και αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως, το τελευταίο που σε απασχολεί είναι αν θα κάνει. Δηλαδή. Ναι, για το διαβήτη. Πόσες ενέσεις κάνει. Και τις διπλές απόσεις κάνουν. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Γίνεται τόσο μηχανικά και τόσο πολύ, δεν έχει σημασία. Βέβαια. Και το παράπονό μου, και το έχω πει να έρευνα, όταν είχα έρθει να μιλήσω στους γιατρούς, γιατί δεν έχουν ένα στυλό που να λέει αν την έκανες. Διότι πάρα πολλές φορές ξέχασα αν την έκανα ή όχι. Την κάνω τόσο μηχανικά. Είναι μηχανικά, βεβαίως. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δεν το δείχνει αυτά, επειδή πια τα πετάς. Δεν είναι αξίζει τον κόπο να έχουν πάνω τους λογισμικό, όπως το λένε. Ναι, κομπιούτερ. Θα γίνει και πιο ακριβό, ίσως. Ναι, τελικά είναι, ναι, πολλά. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Ακόμα και σε περίπτωση μιας βαριάς υπογλυκαιμίας, αν σε βρει κάποιος, θα μπορούσε από το στυλό να δει τι ώρα το πήρες τη δόση και τι δόση πήρες. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Όμως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό βεβαίως που λέτε προϋποθέτει και μια ενημερωμένη κοινωνία. Δηλαδή. Α, καλά. Δεν είμαι σίγουρη ότι αν έβρισκε έναν άνθρωπο υπόθυμο κάποιος θα μπορούσε να του παράσχει βοήθεια. Μα βλέποντας... συμβεί να τον θα σας πω κάτι. Η τηλεόραση. Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Μπορεί να έχει μεγάλο αποτέλεσμα. Επιτυχημένες εκστρατείες και οι εξηγήσεις με απλά λόγια και τα παραδείγματα, ακόμη και τα δημόσια πρόσωπα που μιλούν για τα θέματα αυτά. Σας βεβαιώνω ότι αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Ενώ παραδείγματος χάρη στην αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών δεν παίζει σπουδαίο ρόλο η τηλεόραση, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σαν να σε τραβάει προς τη χρήση. Λυπάμαι που το λέω. Για τα κομμάτια αυτά, δηλαδή και το τσιγάρο ακόμη και όλα αυτά, παίζει πολύ ρόλο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και εξαρτάται και από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται. Ο κόσμος θέλει να δει να εμφανίζονται για τέτοια θέματα δημόσια πρόσωπα, τα οποία να μην ντρέπονται να πούν ότι τα πράγματα είναι έτσι και έτσι. Εγώ δηλαδή έχω κόσμο με τον οποίο επικοινωνώ πάρα πολύ από όλη την Ελλάδα.
ώστε να σπάσει αυτό, η έννοια του στίγματος, του ταμπού κτλ. Και μετά να έρθουμε στις λεπτομέρειες που αφορούν στην ινσουλίνη, που εκεί οι γιατροί βρίσκουν ένα τοίχο πολλές φορές όταν συνιστούν τη συγκεκριμένη αγωγή, διότι υπάρχει ένας φόβος διάχυτος. Και επειδή στην Ελλάδα όλοι συνιστούν στους άλλους τα φάρμακα που πήραν και μπορεί να μην τα έχουν πάρει ούτε από γιατρό ή να τα έχουν πάρει απλώς από ένα φαρμακοποιό. Ναι, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Σε άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης δεν παίρνεις και το πιο απλό φάρμακο, δεν το παίρνεις χωρίς συνταγή. Συνταγογραφείτε. Βεβαίως συνταγογραφούνται. Επειδή μιλήσατε για εκστρατείες ενημερωτικές, θυμήθηκα μία που ήταν εμπνευσμένη από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την παιδική παχυσαρκία που, όπως λέγαμε, καλά κρατεί και όλο και αυξάνεται στη χώρα μας. Έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ενωμένης Ευρώπης τουλάχιστον. Είδατε να πιάνει και μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Είναι βλέπετε η έλλειψη τα παιδάκια κίνησης. Να σας πω κάτι, εδώ και στην Ελλάδα... Κακής διατροφής. Είναι... Γιατί... Μπορεί να είναι και κακή διατροφή, μπορεί το ότι τρώμε πάρα πολύ ψωμί πάσης μορφής και φύσεως. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό που κυρίως είναι το πρόβλημα είναι η έλλειψη κίνησης. Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, διότι δεν υπάρχουν τα πάρκα, δεν υπάρχουν οι αλέες και δεν υπάρχει ο δρόμος, ο ποδηλατόδρομος να πάει με τον ποδήλατο να περπατήσει και όλα. Ούτε η κουλτούρα. Δεν υπάρχει το πράσινο. Είμαστε λίγο άνθρωποι του καναπέ, υπάρχει, ή πολύ μάλλον. Όχι, είναι και το θέμα του κλίματος. Είναι και το θέμα του κλίματος. Κοιτάξτε, να πάει κανείς να περπατήσει τώρα, αν έχει αρχίσει από τώρα η ζέστη, αν αυτή φτάσει έτσι όπως αλλάζει το κλίμα μέχρι τον Νοέμβριο όπως έφτασε πέρσι, τότε. Πώς να το εύκολα ούτε είναι. Ούτε κολυμπάνε. Αυτό είναι πνιγμούς. Το παν είναι αυτό λοιπόν. Αυτό. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι το κολύμπι. Δεν έχουμε τόσες πολλές πισίνες. Αν και αποκτήθηκαν αρκετές τα τελευταία χρόνια και με τους Ολυμπιακούς κλπ. Έχουμε τις θάλασσες στο καλοκαίρι. Και ζέστη 3-4 μήνες. Αν θέλουμε. Δεν κολυμπάνε. Δεν κολυμπάνε. Κάθονται στην παραλία. Η έλλειψη κίνησης είναι λοιπόν. Κάθονται στην παραλία και κάθε μία ώρα πηγαίνουν στην καντίνα και παίρνουν μία παντόφλα σάντουιτς για να φάνε. Και την υπόλοιπη ώρα παίζουν και με ένα για λίγο και παρά. Γεμάτο τράνσι παρά, να θυμηθούμε. Γιατί τα άλλα δεν είναι και νόστιμα, ξέρετε. Δυστυχώς για αυτούς που μας αρέσει έτσι, το νόστιμο φαγητό. Είναι ο τρόπος ζωής. Και η κακή διατροφή σε πολλές περιπτώσεις. Πολλές μεσογειακές χώρες. Κρουασάν, ιστορίες να σας πω τέτοια. Υπάρχουν παντού. Αλλά εδώ εμείς που περηφανευόμαστε για τη μεσογειακή διατροφή, αντί να τη χρησιμοποιούμε, τη χρησιμοποιούν οι Βόρειοι και εμείς. Την έχουμε εξάγει. Όπως την τα έχουμε... περίφημα φώτα που δώσαμε στους άλλους. Την έχουμε περιφρονήσει. Είναι τεράστια σημασία. Να σας πω, στα σχολεία που λέμε, στις καντίνες. Γι' αυτό ξεκίνησα. Μπήκανε τα φρούτα, βγήκανε τα πατατάκια. Εγώ θα σας πω κάτι. Εμείς είχαμε προσπαθήσει. Εμείς κάθε χρόνο ζητούσαμε την γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Υγιεινής που υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας. Ήρθε κάποια στιγμή η Επιτροπή και λέει το μόνο που μπορούν να τρώνε στην καντίνα είναι ένα χλάδι, λέει, τυλιγμένο καλά με ζελατίνα και τίποτα άλλο. Ούτε καν μήλο. Λέω, δεν... είπε ο υφυπουργός όπως ήταν αρμόδιος ο κύριος Καλός, λέει, δεν είναι δυνατόν να σου πω κάτι τέτοιο. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, ας πούμε, να μην πουλούνται πράγματα τα οποία είναι παχυντικά και κακής ποιότητας, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί τα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά δεν τρώνε φρούτα. Ναι, το ξέρω. Ελάχιστα παιδιά θα βρείτε στην Ελλάδα να τρώνε φρούτα. Δεν τρώνε φρούτα, προτιμούν τα σαντουιτσάκια, τα πατατάκια, τα γαριδάκια και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και εκεί μην νομίζετε ότι μπορείτε να βάλετε ένα... Να επιβάλλουμε φρουτοφαγία. Ένα φραγμό, ας πούμε. Και... Δεν μπορείτε να το επιβάλλετε. Όχι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι από το σπίτι. Εκεί είναι το σύστημα. Μα ούτε στα σπίτια τρώνε φρούτα ιδιαίτερα. Όχι, το σύστημα είναι εκεί, θέλω να πω, από εκεί αρχίζει. Δηλαδή το παιδί που στο σπίτι έχει χωρίς μεγάλη καταπίεση, γιατί αν καταπιέζεται πολύ θα φάει 10 σάντουιτς εκεί. Και αν ακόμη δεν έχει χρήματα να τα πληρώσει, θα ζητήσει από κάποιον άλλον, θα πάει να παρακαλέσει την καντίνα και ούτω καθεξής. Εκεί, αυτό είναι που πρέπει πραγματικά να δούμε. Δηλαδή αν υπάρχει μία γραμμή μέσα στο σπίτι, η οποία να μην είναι ασφυκτική, αλλά να έχει πείσει το παιδί, και αυτό είναι πάντα δύσκολο όταν είσαι νέος, διότι θεωρείς πάντα ότι έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου να διορθώσεις όλες τις κακές συνήθειες που θα αποκτήσεις εντωμεταξύ, και αυτό το ξέρουμε όλοι μας,
Και επομένως θέλει χωρίς παραξενιές και υπερβολές το παιδί να μάθει, να ενσωματώσει δηλαδή στην αντίληψή του όχι απλώς τι είναι υγιεινό, τι μπορεί να είναι και ευχάριστο και υγιεινό. Ίσως θέλει πρωτίστως το καλό παράδειγμα των γονέων να τρώνε και αυτοί κανένα φρουτάκι. Ναι, ακριβώς. Γιατί έρχεται, βλέπεις και έρχεται ας πούμε ο γονιός και αρχίζει και λέει μα πέστε του γιατρέ μου να σταματήσει να τρώει όπως τρώει και ο ίδιος είναι... Έχει ένα δείκτη μάζα σώματος 35 και λέει τι έχετε πάρει στο, τι ψωνίζετε στο σπίτι. Μα έχουμε και άλλα παιδιά, λες και τα άλλα παιδιά πρέπει να φάνε το σαλάμι. Για να αποκτήσουν και αυτά πρόβλημα. Για να αποκτήσουν και αυτά πρόβλημα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται συζήτηση για το τι δεν θα φας. Χρειάζεται να μπει στο τραπέζι, να υπάρχει σαλάτα, να υπάρχουν οι πρωτεΐνες, να υπάρχουν οι υδατάνθρακες, αλλά να είναι και έτσι μαγειρεμένα, να υπάρχουν τα όσπρια, ελαφρά, ώστε να είναι ελαφρά φαγητά. Και χωρίς να γίνεται ολόκληρη συζήτηση και να είναι όλη η προσοχή στο πόσο δεν θα φάει. Γιατί φυσικό είναι, ιδίως για τους εφήβους, να αντιδράσουν όσο δεν γίνεται. Θα φάνε τα διπλά. Πώς βλέπετε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Κάτι που πρακτικά το βλέπουμε λίγο-λίγο σε έτοιμο φαγητό, να υπάρχουν ταμπελίτσες με τις διατροφικές πληροφορίες, δηλαδή τόσο λίπος... Είναι κατά τη γνώμη μου αναγκαιότατο. Έχουν αρχίσει οι νεότεροι άνθρωποι να εκπαιδεύονται σε αυτό και να κοιτάνε και να ξέρουν τι είναι αυτό, τι περιέχει το κάθε τι που τρώνε. Λίπος, ζάχαρη, θερμίδες. Για το αλάτι έχει γίνει. Για το αλάτι έχει γίνει, για τη ζάχαρη πολύ λιγότερο. Σας πω κάτι, ότι σήμερα οι νέοι, τα άτομα με διαβήτη τύπου 1, κατά την πλειοψηφία βρίσκονται σε εντατικοποιημένα σχήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάνουν μία βασική δόση ινσουλίνης το βράδυ, που τους καλύπτει όλο το 24ωρο. Και ανάλογα με το τι θα φάνε και το πόσο περιεκτικότητα έχει σε υδατάνθρακα, υπολογίζουν ή πρέπει να ξέρουν να υπολογίσουν πόσες μονάδες υπερταχείας ινσουλίνης θα κάνει. Αν λοιπόν δεν έχει γνώση του τι περιέχει αυτό που τρώει και απλώς υπάρχει ένα light απ' έξω, το οποίο είναι... Αυτό είναι για το γενικό κοινό, νομίζω. Είναι ένα πολύ ύπουλο πράγμα. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει ψωμί, αυτά που πολλούνται σε φέτες του τόστ που λέμε, είτε ψύχα τόστ, είτε κόρα τόστ ή οτιδήποτε, όλες οι μάρκες έχει ζάχαρη το ψωμί. Δεν πειράζει τόσο αυτό. Μα εμένα με πειράζει, γιατί μου ανατρέπει. Δεν πειράζει, βεβαίως, κάτι θα... Ναι, μπορεί να, αν το ξέρεις πόσο υδατάνθρακα. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ όμως στο σούπερ μάρκετ με το γυαλί πρεσβειοποίησης, γιατί δεν βλέπω... Και με γενθητικό φακό, όχι, είναι πολύ πολύ μικρά. Είναι φοβερό. Να την πάρω αυτή τη ζάχαρη, αλλά να την ευχαριστηθώ. Να την πάρω μέσα στο ψωμί, γιατί να έχει. Δεν υπάρχει σταθερή σαλάτα. Σταθερή περιθώριο από άλλα τρόφιμα. Δεν υπάρχει σαλάτα σε εστιατόριο που να μην έχει μέλι. Ξαφνικά βάζουμε και στην ντομάτα μπαλσάμικο με μέλι. Έτσι την τρώει. Δηλαδή, σε αυτό συμφωνώ ότι στα εστιατόρια θα έπρεπε πράγμα να είναι πιο ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο να ξέρει κανείς τι περιέχει αυτό που έχει. Πάρα πολλά εστιατόρια δεν μπορώ να φάω τίποτα, ναι, αν θέλω να είμαι. Ναι, αυτό το μάθαμε, το dressing να είναι. Δεν μιλάω για γλυκά. Μιλάω για, σας παρακαλώ, ένα κοτόπουλο ψητό. Το μαρινάρουμε, λέει. Είναι αυτό που λέτε, ότι δεν σκεφτόμαστε τις διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Αυτή είναι θεωρημένη μόδα. Η μόδα. Είναι μόδα και είναι... Αλλά η σήμανση, για να μιλήσουμε γι' αυτό, είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Έπρεπε να είναι νομοθετημένη. Σαφέστατα. Πρέπει να υπάρχει σήμανση σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν ορισμένες οργανώσεις που θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω, το οποίο όμως είναι κάπως παρακινδυνευμένο. Δηλαδή να βάλουν χρώματα και να λέει πράσινο είναι υγιεινό, κόκκινο είναι αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε. Για το γενικό κοινό ή... Το γενικό κοινό. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε. Όχι, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε μπαίνει στην όθευση του ανταγωνισμού. Όχι μόνο αυτό, και ποιος το ορίζει. Και ποιος το ορίζει, ποιο είναι. Αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή η διαφορά 5. Μιλιγκράμμ, παραδείγματος χάρη σε υδατάνθρακες, σημαίνει ότι αυτό είναι υγιεινό και δεν υπάρχει κανείς φόβος κλπ. Αυτά όλα, γιατί και εγώ συνάντησα αυτές τις οργανώσεις και τα λόμπις και πραγματικά τους εξήγησα ότι μια τέτοια υπεραπλούστευση
Απλώς θα πάει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει μεγάλος πουριτανισμός γύρω από το θέμα του τι σημαίνει υγιεινή διατροφή. Και μπορεί να φτάσει κανείς να πει ότι τα πάντα απαγορεύονται και υπάρχουν ακραίες καταστάσεις και δεν υπάρχει τεκμηριωμένο ότι αυτό είναι κακό σε τέτοιο βαθμό που να το βάλεις με ένα κόκκινο. Αλλάζουν. Αυτό είναι και να το πω έτσι, το μεγαλείο της επιστήμης. Πριν από 30 χρόνια λέγανε αποκλείονται οι υδατάνθρακες από τα διαιτολόγια των ασθενών με διαβήτη. Δεν έπρεπε να τρώνε υδατάνθρακες. Είναι μία από τις πληροφορίες που θέλει αλλάζει, η Επιτροπή να εισαγάγει σε αυτή την ταμπελίτσα. Τώρα έχουμε πει ότι πρέπει να είναι το 50%. Μεθαύριο μπορεί κάτι να αλλάξει ως προς το τι είναι καλό για τη χοληστερίνη και τι δεν είναι. Άρα δεν μπορεί να βάλεις τέτοιες απλουστευμένες. Τέτοιες νόρμες, όχι. Τέτοιες νόρμες. Ναι, και όχι. Κάτι που μπορεί να μην είναι παχυντικό, όπως λέμε, και μπορεί να το έπαιρνα εγώ που έχω καημό. Μπορεί να μην κάνει για έναν άνθρωπο που έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάντως για όλους τους πολίτες. Έτσι δεν είναι. Για όλους τους πολίτες πρέπει να υπάρχει αναγραφή στο τι περιέχεται λεπτομερώς και αυτά να ελέγχονται κατά καιρούς από τις υπηρεσίες του κάθε κράτους μέλους, δειγματοληπτικά, αν όντως. Ισχύει έτσι. Ισχύει έτσι. Αν όντως περιέχουν αυτά τα οποία αναγράφουν. Διότι μπορεί και να μην τα περιέχουν. Θέλω να πω δηλαδή και ποιος θα ελέγξει τους ελέγχοντες. Θέλω να πω, αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το θέμα, ότι χρειάζεται γενικότερα ένα συνεχής δειγματοληπτικός έλεγχος, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα. Ισχύουν τα αναγραφόμενα, ξέρουμε τι αγοράζουμε. Και εν πάση περιπτώσει αυτό έχει σχέση και με το πόσο σίγουρος κοινωνικά αισθάνεται ο πολίτης. Αν αμφισβητείτε και αυτό που αγοράζει ότι είναι έτσι όπως το προσφέρουν και τα λοιπά, τότε τα πάντα μπαίνουν σε αμφισβήτηση. Και τελικά στα είδη διατροφής δηλαδή χρειάζεται πολύ, και η πολιτεία, χρειάζεται πολύ μεγάλη Ευρωπαϊκή προσοχή. Ένωση. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν μπορεί να κάνεις κυνήγι μαγισσών να τρέχεις πίσω. Πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί πάντως στα κράτη-μέλη με αυτοματοποιημένα κατά κάποιο τρόπο συστήματα για συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους και φυσικά με την επιβολή των αναλόγων προστήμων κλπ. Και όχι με τη διαγραφή ή με τη λειτουργία των επιτροπών ανταγωνισμού ή με διάφορα φαινόμενα τα οποία τα έχουμε δει, ξεκάθαρα ώστε να γνωρίζουν και αυτοί που τα παράγουν και τα τυποποιούν ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για αυτούς, εάν συλληφθούν. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να δίνεις, να βάζεις ένα σακουλάκι χώμα να προσφέρεις αντί για ζάχαρη σε κάποιους. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ βαρύ. Και ιδιαίτερα για ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα κλπ. Το θέμα της διατροφικής αλυσίδας δηλαδή είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Και υπάρχει μεγάλη παραπλάνηση, δηλαδή λέει 0% κάτι και δεν υπολογίζει 0% ζάχαρη ή δεν περιέχει ζάχαρη. Πρέπει να είναι ενημερωμένος αυτός που έχει διαβήτη ότι έχει φρουκτόζη αυτός έχει ο χυμός. Έχει κάτι δισκαντικό. Ότι έχει τη ζάχαρη του φρούτου. Ότι το παγωτό μπορεί να μην έχει αυτό έξτρα ζάχαρη. Τα παγωτά τώρα αρχίζουν ωραία, εντατικά μπορεί όλα. Μπορεί να τα φάει. Δεν έχει έξτρα ζάχαρη, αλλά έχει το γαλακτοζάχαρο από το γάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να το φάει, αλλά να ξέρει τι τρώει. Να το υπολογίσει. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχετε πάρα πολλούς λόγους να συναντηθείτε εσείς οι δύο στις Βρυξέλλες και ίσως να σας δώσει φορμή για μια επόμενη ερώτηση, ένα ψήφισμα. Όχι, το πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, διότι ο διαβήτης είναι ένα χρόνιο νόσημα, γενικευμένο θα μπορούσαμε να το πούμε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός του πληθυσμού και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που εν δυνάμει είναι για διαφόρους λόγους μέλλοντες διαβητικοί για διαβήτη τύπου 2. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχουν συνεχώς οι εκστρατείες και οι έρευνες γύρω από αυτά τα ζητήματα και να υποστηρίζονται. Και βέβαια, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο θέμα επιστημόνων ή διαβητικών κλπ. Πρέπει να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει να υποστηριχθεί μια τέτοια προσπάθεια. Δηλαδή η διάγνωση και μάλιστα η έγκαιρη διάγνωση για όλους και η αποφυγή των συμπαρομαρτούντων που περιέγραψε η κυρία Μπενρούμπη. Μέχρι την επόμενη συνάντησή σας, θα ήθελα να μου πείτε τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μου λέγατε ότι είχατε έρθει σε επαφή. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι τι ακριβώς είχε γίνει? Αυτό που όταν ήμουν πρόεδρος της διαβητολογικής εταιρείας, είχαμε πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να είναι 7 ή 8 χρόνια πριν, για να ζητήσουμε να χρηματοδοτηθεί η έρευνα σαν, να θεωρηθεί ο διαβήτης τόσο σοβαρό νόσημα όσο το AIDS. Διότι το 2002 το AIDS έπαιρνε όλα τα λεφτά. Ό,τι έρευνα έκανες γύρω από το AIDS και λίγο και πριν ακόμα, έπαιρνε όλα τα κονδύλια. Και είχε πέσει κάπως η έρευνα γύρω από τα θέματα του διαβήτη. Το 2006 τα Ηνωμένα Έθνη ορίσανε ότι η σοβαρότητα του διαβήτη και είναι ότι ο διαβήτης είναι μια πολύ σοβαρή νόσος η οποία πρέπει να χρηματοδοτηθεί ως προς την έρευνα. Και βγάλανε μάλιστα και αυτό το σήμα το οποίο ορίζει το Unite for Diabetes, που σημαίνει ότι πρέπει όλοι ενωθείτε για να την ενημέρωση και την καταπολέμηση και την πρόληψη του διαβήτη. Και ενωθείτε ποιοι? Οι γιατροί, οι επαγγελματίες υγείας, τα κράτη, αυτοί που αποφασίζουν για την πολιτική υγείας κάθε χώρας, οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι σύλλογοι των ατόμων με διαβήτη. Αυτό δημιούργησε πράγματι ένα κύμα το να γνωρίσει κανείς και ευαισθητοποιηθεί πάνω στο θέμα και να καταλάβουν, και νομίζω ότι έχει γίνει και στην Ελλάδα, ότι ο διαβήτης μας αφορά όλους. Δεν σημαίνει ότι αφορά κάποιους και επειδή εγώ είχα τη γιαγιά ή τον παππού με ζαχαράκι ή έχω ένα ζαχαράκι, άρα δεν με αφορά. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και μέσω των συλλόγων, οι οποίοι έρχονται σε επαφή και με τους ξένους συλλόγους και ανταλλάσσονται πληροφορίες, γίνονται συνέδρια, γίνονται σεμινάρια. Νομίζω ότι τα πράγματα σίγουρα ως προς το επίπεδο γνώσης είναι καλύτερα. Βεβαίως από τη γνώση στο να περάσει κανείς στην πραγματοποίηση των πραγμάτων που πρέπει να κάνει, που δεν είναι μόνο, είναι το τσιγάρο, είναι η άσκηση, είναι η παχυσαρκία, είναι ο συνεχής, ο πιο τακτικός έλεγχος. Υπάρχει ένας δρόμος και οι εκπομπές σαν κι αυτοί και η συνεχής αρθρογραφία στις εφημερίδες. Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθάνε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της μεγαλύτερης γνώσεις γύρω από το θέμα. Ένας από τους πιο ανησυχητικούς αριθμούς που διάβασα είναι ότι το 50% παγκοσμίως ανθρώπων που έχουν ζάχαρο δεν το ξέρουν. Φάνηκε τεράστιος ο αριθμός. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για όσους το ξέρουν, μπορεί να υπάρχει και κάποιος άλλος που δεν το ξέρει. Είναι γεγονός. Τι μπορεί να κάνει κανείς? Να κάνει έναν ετήσιο ή και δύο φορές το χρόνο αιματολογικό έλεγχο? Να γίνεται και τώρα. Την ημέρα του διαβήτη έχει συνεργεία, αιμοληψία. Ναι, εντάξει. Πέραν αυτό που είναι και λίγο επαιτειακό, ας πούμε. Να ξέρει ποιος είναι. Αν και εγώ δεν είμαι κατά αυτών των πραγμάτων. Να ξέρει ποιος είναι υψηλού κινδύνου. Ναι. Δηλαδή, μια γυναίκα που γέννησε υπέρβαρο παιδί. Ένας οποιοσδήποτε γυναίκα ή άνδρας που είναι πάνω από 40 ή που είναι γύρω από τα 40 και έχει υπέρταση, υπερλιπιδεμία, παχυσαρκία. Είναι υψηλού κινδύνου, έστω και αν δεν έχει συγγενή πρώτου βαθμού. Mm-hmm. Οποιοσδήποτε έχει συγγενή πρώτου βαθμού με διαβήτη, έστω και αν αυτός, ο συγγενής του δηλαδή, το εμφάνισε σε μεγάλη ηλικία. Υπάρχει τάση να λένε ότι επειδή το εμφάνισε το διαβήτη στα 70, δεν μετράει. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι όλοι οι ηλικιωμένοι που έχουν διαβήτη. Αυτά τα άτομα πρέπει να κάνουν μία κάθε χρόνο ζάχαρο και αν βρεθεί οποιαδήποτε τιμή πάνω από 95, έστω και αν είναι φυσιολογικό δηλαδή αυτό νηστείας, να κάνουν καμπύλη σαχάρου. Και αν αυτή είναι παθολογική, δηλαδή αν υπάρχει προδιάθεση, τότε πρέπει να απευθυνθούν στον παθολόγο τους. Ξέρω ότι από τις πολλές δραστηριότητές σας ξεχωρίζετε την ενημέρωση που παρέχετε στους
γιατρούς και, και τους νοσηλευτές γύρω από την επαφή με τον ασθενή σε σχέση πάντα με το σαχαρό διαβήτη. Έχετε όμως και κάποιες άλλες πιο ευχάριστες δραστηριότητες. Μαζεύετε νέους ανθρώπους, οργανώνετε εκδρομές. Κυρίως να υποθέσω ότι είναι παιδιά που... που κάναμε 5-6 φορές. Ήταν δύσκολο. Ναι, είχα... καταρχήν κάνουμε ομάδες εκπαίδευσης νέων με διαβήτη τύπου 1 στο νοσοκομείο, στην πολυκλινική. Και αυτό που είναι, βοηθάει όχι μόνο γιατί μαθαίνουν κάποια πράγματα, αλλά βλέπει ο ένας πώς χειρίζεται ο άλλος το διαβήτη του και αυτό βοηθάει. Πριν από κάποια χρόνια είχα την ιδέα και ήταν καλό, αλλά... χρειάζεται να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κάπου κι αυτό. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορούν να χρηματοδοτηθούν κάποια προγράμματα. Υπάρχει το IDF απάντησε... και το IDF και το Juvenile Diabetes Foundation έχει χρηματοδοτήσει. Δηλαδή πήγαμε 10-14 νέοι και κάναμε περάσματα από φαράγγια. Κάναμε το φαράγγι του Λούσιου, κάναμε μετά στον ΕΝΙΠΕΑ είχαμε πάει. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί έβλεπε κανείς ότι δεν είχε καμία σχέση οι ανάγκες σε ινσουλίνη, αυτές που είχαν σε καθημερινή βάση, σε σχέση με το τι χρειαζόντουσαν τα παιδιά, οι νέοι, όταν αρχίσανε και περπατάγανε και είχαν τόση κίνηση. Και αυτό που για μένα ήταν πολύ σημαντικό ήταν το ότι βρισκόντουσαν μαζί και βλέπανε ότι κάτι το οποίο ήταν δύσκολο, 4-5 ώρες περπάτημα, δεν είναι εύκολο να το βγάλει κανείς εις πέρας. Ακόμη και αν δεν έχει κάποιο εντοπισμένο πρόβλημα. Ακόμη και αν δεν έχει, ακριβώς. Και παρόλα αυτά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν υπήρχαν σοβαρές υπογλυκαιμίες και αυτό δημιούργησε μία κοινότητα η οποία νομίζω ότι συνέχισε μετά και μόνη της να βρίσκονται τα μέλη της δηλαδή. Ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να το ξανακάνουμε. Μεγαλώνουν εκεί οι θεραπευτές, δεν είναι εύκολο. Άρα πρέπει και εκείνοι να περπατάνε λοιπόν, γιατί... Όχι, είναι το παράδειγμα. Πολύ σωστά λέει η κυρία Μπερνουμπή. Είναι πως ο ένας ενισχύεται από τον άλλον. Έτσι. Βλέποντας το πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, τη ζωή του, πώς τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι κλπ. Αυτό προσφέρει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κατανόηση, και η κατανόηση των άλλων έχει σημασία, διότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σε συμπεριφορά και λειτουργία ο διαβητικός, όταν είναι καλυμμένος πραγματικά από πλευράς ιατρικής και φαρμακευτικής. Εγώ να ελπίσω, δεν ξέρω το γραφειοκρατικό μέρος ποιο είναι ακριβώς, ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν οι προσπάθειες αυτές από τα πρέπει από τα να προγράμματα. Δώσει κανείς ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι, έτσι, γιατί το έτσι κάνει. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό να είναι δει ότι βέβαια αυτό που θα κάνει βοηθάει σε αυτό. Ναι, και ο στόχος πρέπει να είναι και πρέπει έτσι, να είναι ο στόχος ιατροκεντρικός. Πρέπει να είναι επιλέξιμος, δεν και πρέπει να είναι ακριβώς. Ότι εμείς θα κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι γίνεται αυτό. Εάν είναι απλώς να κάνουμε τις εκδρομές, γιατί αυτό είναι καλό γενικώς, ναι, δεν είναι λόγος χρηματοδότησης. Αλλά αν αποδείξεις ότι κάνοντας αυτό βοηθάς σε κάτι ή ότι το κάνουμε και, ένα και πρωτόκολλο... Και μάλιστα γενικότερα βέβαια. Και μάλιστα πρέπει γενικότερα, να υπάρχει, ναι, ένα πρωτόκολλο που καταθέτεις και λες να γιατί το κάνω και μα σε τι θα βοηθήσει. Και βέβαια εδώ κυβερνητικά μπορεί και πρέπει, δηλαδή μέσω του Υπουργείου Υγείας. Και αυτή τη στιγμή η Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας επίσης έχει πάει στο Υπουργείο Παιδείας, έχει φύγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά πολλές φορές προκυρήσονται και προγράμματα κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Μεγάλα αυτά προγράμματα με στόχους συγκεκριμένους. Και όταν αυτά προκυρήσονται, συμμετέχουν από όλα τα μέρη της Ευρώπης και πολλές φορές γίνονται και συνεργασίες, αυτό το partnership, δηλαδή μεταξύ 2-3 χωρών, επιστημονικές εταιρείες, ομάδες, σύλλογοι κλπ. Και νομίζω ότι και θα είναι και μέσα στις επόμενες προοπτικές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, η προσπάθεια αυτή. Κυρία Καρίδη, θα θέλετε να γράψετε, σας ευνηδίασα, θα θέλετε να γράψετε τον επίλογο της εκπομπής αυτής. Δεν είναι τεράστιος. Εκδότρια είστε άλλωστε, μπορείτε να εκδώσετε. Όχι συγγραφές, αλλά πολύ κοντά συγγραφές. Θέλω έτσι να επαναλάβω το μήνυμα. Κυρίως απευθύνομαι στους γονείς
που μόλις μαθαίνουν ότι το παιδί τους έχει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν είναι ντροπή, δεν είναι κάτι που θα το δυσκολέψει αυτό το παιδί στη ζωή του. Είναι μια αναποδιά, αυτή να είναι όλη που θα αντιμετωπίσει τη ζωή του το παιδί. Και το λέω από την καρδιά μου, εγώ ήμουν το παιδί που αρρώστησε. Αλλά επειδή ταλαιπώρησε τη μαμά μου αυτό το πράγμα, δεν θα ήθελα. Θέλω να πω στους όλους, και στους ασθενείς και στους γονείς, μην το βάζετε κάτω, πέρασα και καλά παρόλα αυτά. Έχετε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από άλλους που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα, αυτή τη Γιατί δύσκολη πείσμωσα. Τεχνική. Πολύ σημαντικό. Το καλό Γιατί πείσμα πείσμωσα. Είναι ωραίο πράγμα. Νομίζω ότι το καλό πείσμα είναι χρήσιμο σε όλους, και στους πολιτικούς και σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και για την όσους... αυτόνομη διαβίωση εδώ και σε κάθε περίπτωση. Να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Κι εγώ. Και να ευχηθώ ευγενές και καλό πείσμα σε όλους μας, γιατί δόξα τω Θεώ αιτίες υπάρχουν για να το βάζουμε μπροστά και να προχωράμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Καλό βράδυ.